Ξεκάθαρη είναι η ολιγορία τη ελληνική αστυνομία, η οποία δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει ένα κομβόι με Κροάτε νεοναζί χούλιγκαν που ήρθαν στην Ελλάδα για να μαχαιρώσουν οπαδού τη ΣΑΕΚ, παρόλο που είχε ενημερωθεί τουλάχιστον δύο ημέρε πριν για τον κίνδυνο. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Κροάτε ταξίδευαν επί περίπου 20 ώρε, κανεί όμω δεν του σταμάτησε, κάτι που προκαλεί πολλά ερωτήματα, καθώ υπήρχε η σχετική ενημέρωση. Οι πληροφορίε που έρχονται στο φω τη δημοσιότητα ξεσκεπάζουν την αδιαφορία τη Ελλά για τα όσα εκτελήθηκαν στι 11 το βράδυ τη Δευτέρα και βαραίνουν πρωτίστω την κυβέρνηση Μιτσοτάκη, καθώ πρόκειται για μία ακόμα αποτυχία τη από τι πολλέ που έχουν συμβεί μέχρι τώρα στι πρώτε 40 και κάτι μέρε από την έναρξη τη θητεία τη. Το δρομολόγιο του θανάτου των Κροατών. Η ομάδα των ακραίων Χούλγκαν πέρασε από τον συνοριακό σταθμό Μποζάι προ Μαυροβούνιο μεταξύ 3 έω 6 το πρωί τη Δευτέρα και εν συνεχεία προ Αλβανία. Στο ενδιάμεσο θεωρείται ότι έκαναν κάποια στάση. Στη μία το μεσημέρι τη Δευτέρα περνάνε στην Ελλάδα από τον συνοριακό σταθμό κακαδιά. Στι 8 το βράδυ περνούν από τα διόδια τη Πάτρα. Στι 10 από τα Διώδια τη Ελευσίνα. Από αυτό το σημείο έχουν καταγραφεί περίπου 10 από τα 35 οχήματα των χούλιγκανς. Στην Εθνική Οδό, οι Κροάτες εντοπίστηκαν από την ασφάλεια και τέθηκαν υπό διακριτική παρακολούθηση. Μέχρι και τις 11 μετακινήθηκαν κάποιοι με τον Ισάπ. Εκεί οι Κροάτες συναντήθηκαν με οπαδούς του Παναθηναϊκού και μαζί επιβιβάστηκαν στο τρένο και κατέβηκαν στο σταθμό Πευκάκια από όπου κινήθηκαν με τα πόδια προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Στις 11.05 το βράδυ της Δευτέρας ξεκίνησαν τα επεισόδια στη Νέα Φιλανδελφία. Στις 11.45 έχουμε τη διακομιδή του 29χρονου με βαθύ θλαστικό τραύμα. Του έκαναν κάρπα έως τη 1.20 οπότε και δυστυχώς κατέληξε.